έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση, ξεκινήσει το 2008 και μετά, για το στάτους της οικονομικής επιστήμης μετά την κρίση, τη μεγάλη κρίση του 2008, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το βασικό ερώτημα που θέτουν πάρα πολλοί είναι το εξής. Θα μπορούσαμε να αποφεύγαμε την κρίση αν είχαμε διαφορετικά οικονομικά, μια διαφορετική οικονομική επιστήμη, ή μια διαφορετική οικονομική επιστήμη θα μπορούσε αυτή την κρίση να την προβλέψει και να την αντιμετωπίσει καλύτερα. Νομίζω ότι το πρόβλημά μας εδώ είναι ένας έτσι αθέλητος μαξιμαλισμός. Αντιμετωπίζουμε ή έχουμε απαιτήσεις από την οικονομική επιστήμη, και σε αυτό φταίει λίγο και η οικονομική επιστήμη, τις οποίες δεν μπορούμε να έχουμε από μια κοινωνική επιστήμη. Από μια επιστήμη δηλαδή η οποία μελετά τη συμπεριφορά των ατόμων. Τα οικονομικά είχαν πάντα σαν πρότυπο τη φυσική. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους είμαστε τόσο έχουμε τέτοιες προσδοκίες από την οικονομική επιστήμη, γιατί και τα ίδια τα οικονομικά έθεσαν από την αρχή σχεδόν την φυσική ως την επιστήμη την οποία θα ήθελα να, στην οποία θα ήθελα να μοιάσουν. Έτσι λοιπόν περιμένουν τα οικονομικά τον ίδιο βαθμό προβλεψιμότητας με την προβλεψιμότητα που μπορεί να έχει ένα μοντέλο στη φυσική επιστήμη. Αυτό βέβαια δεν είναι εφικτό. Μεταξύ των άλλων, διότι δεν παρατηρούμε ηλεκτρόνια, παρατηρούμε ανθρώπους. Ο οικονομολόγος είναι επίσης μέρος αυτής της κοινωνίας την οποία παρατηρεί. Αυτό του δημιουργεί, μπορεί να του δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Ένα από τα προβλήματα αυτά είναι ότι όντας μέρος αυτής της κοινωνίας έχει την αδυναμία να αντιληφθεί κάποια πράγματα, γιατί επικεντρώνει την προσοχή του στο δέντρο και όχι στο δάσος, όπως θα συμβεί σε περίπτωση που είσαι μέρος ενός πράγματος που παρατηρείς. Επίσης, ο οικονομολόγος μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες οι οποίοι, ας πούμε, είναι εξωεπιστημονικοί, δεν έχουν σχέση με την επιστήμη, ας πούμε, πολιτικές προτεραιότητες. Προφανώς, λοιπόν, υπήρχαν παθογένειες στα οικονομικά και η κρίση του 2008 ήταν μια περίπτωση, μια ευκαιρία να ξανασκεφτούμε για την οικονομική επιστήμη. Όμως, δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να είμαστε παραπάνω από όσο αυστηρή πρέπει απέναντί της. Η οικονομική επιστήμη είναι η σημαντικότερη από τις οικονομικές επιστήμες. Η σημαντικότερη εννοώντας είναι η επιστήμη η οποία έχει προσφέρει πολύ περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη. Πολύ περισσότερα και σε επίπεδο περιγραφής και σε επίπεδο εξήγησης, αλλά και σε επίπεδο, κυρίως σε επίπεδο πρόβλεψης. Οι οικονομικές θεωρίες μπορεί να έχουν πάρα πολλές αδυναμίες, όμως είναι θεωρίες οι οποίες μπορούν να, ας πούμε, να τοποθετηθούν δίπλα, να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο με θεωρίες μοντέλα των θετικών επιστημών. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ο νόμος της ζήτησης, της προσφοράς και της ζήτησης, είναι ένας νόμος που έχει τόσο λίγες εξαιρέσεις, που ισχύει, έχει δηλαδή την ισχύ και την προβλεψιμότητα και τη δύναμη ενός νόμου που μοιάζει με νόμους των θετικών επιστημών. Έτσι. Είναι το αντίστοιχο του νόμου της βαρύτητας στην οικονομική επιστήμη. Δεν υπάρχουν άλλες κοινωνικές επιστήμες που έχουν έναν τέτοιο νόμο όπως ο νόμος της ζήτησης. Δεν πρέπει λοιπόν να υποτιμάμε τη δύναμη των οικονομικών. Αν την υποτιμάμε έχοντας αυτό το μαξιμαλισμό, ουσιαστικά δεν μπορούμε. Το πρόβλημα μας είναι ότι δεν αντιλαμβανόμαστε το τι μας προσφέρουν τα οικονομικά. Δείτε λοιπόν τι έγινε με την κρίση. Για την ίδια την κρίση, για το τι προηγήθηκε από την κρίση, ότι ακολούθησε από την κρίση, όλη η κριτική που ασκείται στα οικονομικά είναι κριτική που προέρχεται πάλι από τα οικονομικά. Έχουμε ανταγωνιστικές θεωρίες, ας πούμε η μία θεωρία κριτική στην άλλη, αλλά όλες βρίσκονται στον χώρο των οικονομικών. Δεν μπορούμε να φανταστούμε μία εναλλακτική οικονομική πολιτική που να μην ασκείται από οικονομολόγους πάλι. Δεν μπορούμε να φανταστούμε μια πολιτική η οποία θα διευθύνει αυτό που ονομάζεται οικονομία και η οποία δεν θα κατευθύνεται και πάλι από οικονομολόγους. Πώς αλλιώς μπορεί να γίνει? Οι οικονομολόγοι, τα οικονομικά προσφέρουν έχουν μια προβλεπτική δύναμη η οποία δεν συναντάται σε άλλες κοινωνικές επιστήμες. Θα σας πω ένα παράδειγμα που έτσι πολύ χοντρικά για να καταλάβετε τι. Στο ερώτημα, ας πούμε, ποιος θα είναι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το 2015.
μπορεί να υπάρχουν 3-4 διαφορετικές προβλέψεις. Η μία πρόβλεψη να μιλάει για ένα πληθωρισμό 2,1% της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας πούμε, όσα για 2,2% η ελληνική κυβέρνηση να προβλέπει 1,9%. Οι προβλέψεις όμως που θα γίνουν θα βρίσκονται περίπου στο ίδιο σημείο. Μπορεί να υπάρχει μια διαφοροποίηση στο τέλος, μπορεί κανείς από τους τρεις να μην επιβεβαιωθεί. Ο πληθωρισμός όμως θα βρίσκεται κάπου κοντά στις προβλέψεις που έγιναν. Πολύ σπάνια στην ιστορία και των οικονομικών προβλέψεων και της οικονομικής ιστορίας, οι προβλέψεις των οικονομολόγων έπεσαν πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Δεν πρέπει λοιπόν να περιμένουμε από τα οικονομικά πράγματα τα οποία μπορούσαν να πετύχουν μόνο θετικές επιστήμες. Αυτό που προσφέρουν τα οικονομικά, αυτά που προσφέρουν είναι ήδη πάρα πολλά. Πρέπει να είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι από την οικονομική επιστήμη. Βεβαίως υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και το περιθώριο βελτίωσης υπάρχει όπως υπάρχει και σε οποιαδήποτε άλλη επιστήμη. Το ότι υπάρχουν διαμάχες στα οικονομικά, αυτό επίσης δεν θα πρέπει να μας κάνει να αμφιβάλλουμε για την αξία τους ως επιστήμη. Δηλαδή τις διαμάχες στη φυσική. Οι διαμάχες που θα βρούμε στα οικονομικά, οι σημαντικότερες διαμάχες, βρίσκονται στη μακροοικονομική. Στη μικροοικονομική υπάρχει αντίθετα ένα πολύ μεγάλο κονσένσους. Το κονσένσους αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κανείς πολύ εύκολα αν ρίξει μια ματιά στις προθήκες των βιβλιοπωλείων. Είτε το εγχειρίδιο το γράφει ο Κρούγκμαν ή το γράφει ο Μάνκιου, δύο οικονομολόγοι με διαφορετικές απόψεις. Το κομμάτι της μικρο είναι και για τους δύο περίπου πανομοιότυπο. Άρα θα πρέπει να αλλάξουμε κάτι στα οικονομικά και ιδίως στη διδασκαλία των οικονομικών. Βεβαίως πρέπει να αλλάξουμε, όπως πρέπει να αλλάζουμε και να ανανεώνουμε τη διδασκαλία και να την ενημερώνουμε για οποιαδήποτε επιστήμη με οποιαδήποτε ευκαιρία. Τα οικονομικά όμως έχουν αποδείξει, η κυρίαρχη οικονομική θεωρία έχει αποδείξει ότι όλες τις νέες εξελίξεις μπορεί και τις ενσωματώνει με σχετική ευκολία και με επιτυχία. Να αναφέρω μερικές. Μία που με αφορά εμένα γιατί βρίσκομαι σε αυτό το χώρο. Η συζήτηση για τους θεσμούς. Από την, σχεδόν από την πρώτη στιγμή η νεοθεσμική θεωρία άρχισε και επηρέασε ιδιαίτερα τα οικονομικά. Άρχισε να τα επηρεάζει μέχρι που τα επηρέασε τελικώς σε πολύ μεγάλο βαθμό. Από το θεώρημα του Coase μέχρι τις νεοθεσμικές θεωρίες του Oliver Williams. Αργότερα η επανάσταση στα οικονομικά είχε σχέση με την ασυμμετρία της πληροφόρησης. Επίσης επηρέασε πολύ. Οι οικονομολόγοι ενέταξαν τα πάντα, όλες τις σημαντικές θεωρίες και έννοιες στην κυρίαρχη οικονομική θεωρία, ακόμα και στα διδακτικά εγχειρίδια. Πολύ σύντομα έγινε αυτό. Μια πολύ πρόσφατη, πολύ σημαντική επανάσταση στον χώρο των οικονομικών επίσης ήταν καλοδεχούμενη από τους οικονομολόγους. Πρόκειται για τη συνεργασία οικονομικών και ψυχολογίας. Όταν φάνηκαν κάποια πορίσματα της ψυχολογίας ενδιαφέροντος στους οικονομολόγους, όχι απλώς δέχτηκαν αυτά τα πορίσματα να δημοσιευθούν σε οικονομικά περιοδικά, ακόμα και σε περιπτώσεις που περιοδικά ψυχολογίας δεν έκαναν δεκτές τις ίδιες εργασίες, αλλά οι οικονομολόγοι τις δέχτηκαν, τις συζητάνε πάρα πολύ. Σήμερα η πιο σημαντική έτσι, μεθοδολογικό επίπεδο συζήτηση στα οικονομικά είναι αυτή που έχει να κάνει με τις σχέσεις με την ψυχολογία. Τα δέχτηκαν λοιπόν, πάλι επέλεξαν τα σημαντικότερα από αυτά, τα πιο rigorous είναι η αγγλική λέξη, αυτά τα οποία έχουν εν πάση περιπτώσει επιστημονικά μια δυναμική που ικανοποιεί τους οικονομολόγους, τα ενέταξαν, ασχολούνται με αυτά και είναι έτοιμοι να τα ενσωματώσουν, αν δεν έχουν ήδη αρχίσει να τα ενσωματώνουν, και στα διδακτικά εγχειρίδια. Βεβαίως λοιπόν πρέπει να υπάρξει ανανέωση και στη διδασκαλία των οικονομικών. Αυτή η ανανέωση όμως υπάρχει. Μπορούμε να την παρατηρήσουμε και στα διδακτικά εγχειρίδια και νομίζω ότι μπορούμε να την παρατηρήσουμε πλέον και στα προγράμματα σπουδών όλων των μεγάλων πανεπιστημίων και των σημαντικών οικονομικών τμήματων οικονομικής επιστήμης σε όλο τον κόσμο. Εγώ λοιπόν δεν ανησυχώ ούτε για το στάτους των οικονομικών. Τα οικονομικά θα παραμείνουν η κυρίαρχη οικονομική επιστήμη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Δεν νομίζω να τη θέση τους να τη διεκδικεί σοβαρά κάποιος άλλος. Πρώτον. Δεύτερον, η ανανέωση στα προγράμματα σπουδών των οικονομικών ήδη γίνεται, πάντα γινόταν. Αν η κρίση του 2008 βοηθήσει στο να επιταχυνθεί αυτή η ανανέωση, τόσο το καλύτερο.